Γεια σας και πάλι φίλοι μου, ο Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα επικό trailer reaction. Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε, αν και βγήκε χθες το trailer, τον αγαπημένο μου και αγαπημένο σας Denzel Washington στην τρίτη ταινία, το Equalizer, που αν θέλετε τη δική μου γνώμη, σαν την πρώτη ταινία, παιδιά, δεν υπάρχει. Η δεύτερη δεν ήταν κάτι το wow για μένα, αλλά με το που έσκασε μύτη χθες, λέω, ας μην το κάνω απάνω το να βγουν δύο βίντεο, λέω να το βάλω για αύριο. Οπότε πάμε χωρίς πολλά πολλά να δούμε τον αγαπημένο μας Denzel Washington σε ρόλο πάλι John Wick, να κοβεί κόλλους και να παίζει με τα δευτερόλεπτα με το ρολόι, όπως ξέρουμε. Είναι, θεωρώ, μία από τις καλύτερες ταινίες της καριέρας του, έτσι. Για πάμε να δούμε. 9 seconds. Ναι. Α, τελικό ένα, οκ. Okay. That's what I'll give you to decide your fate. Okay. Ciao, Roberto. Roberto, tell me, what did you do back home? Government work. I'm retired now. I understand pain, death. For you. Va bene. Because of these people, I'm beginning to understand real peace. Roberto, this is my wife. Ciao, ciao. Oh. And I'm starting to believe. Ciao, Gianco. They see you as one of us now. This is where I'm supposed to be. What happens to you happens in many towns. The mafia. They're like cancer. No cure. Who said you could come here? You should stay out of other people's business. Whatever it is you and your friends do, do it somewhere else. You warning me? I'm preparing. Is that a Timex? No, it's a boot. That's the median nerve that I'm compressing. That's a level 3. If it goes to level 4, you will shit on yourself. You seem like a man who understands violence. I like this place. You can't take that from me. I can take anything I want. Police found multiple dead bodies on the farm in Sicily. Η Dakota Fanny. 9 seconds. Happy one of them. That looked like a killer. Oh my life. Ωραίο. Είδατε, 9 Ιανουαρίου, 9 δευτερόλεπτα στις 9 Ιανουαρίου. Πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή λατρεύω το χαρακτήρα του, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας, καλά, εντάξει, είναι του Φουκουά, έτσι. Αν νομίζω δεν τα μάθατε, νομίζω δεν κάνω λάθος, ότι ο Φουκουά θα κάνει την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, και θα τον κάνει, αν θυμάμαι καλά, ο ξάδερφος, ο αληθινός ξάδερφος του Μάικλ Τζάκσον. Άμα μπείτε και δείτε φωτογραφίες του, θα δείτε ότι του μοιάζει πάρα πολύ όταν ήταν μαύρος, στα πρώτα χρόνια του κτλ. Δεν ξέρω αν βρεθεί κάποιος πιτσιρικάς να κάνει τη μικρότερη version του Μάικλ Τζάκσον, αλλά του μοιάζει, παιδιά, απίστευτα. Πριν ο Μάικλ Τζάκσον με τη λεύκη, ξέρετε, που ξέβαφε το χρώμα του και κάποιοι νομίζαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον έγινε επίτηδες άσπρος για να ενταχθεί στην λευκή κοινωνία, αλλά έπασχε από τη διαταραχή τη λεύκη, όπου και εγώ ίδιος πάσχω από λεύκη δερματολογική που έχω από μικρό παιδί. Ότι είναι του Φουκουά, σκηνοθέτης του Emancipation, που πρέπει να τη δείτε, σκηνοθέτης του Τα δάκρυα του ήλιου με τον Bruce Willis, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες.
Equalizer. Θεωρώ ότι η πρώτη ταινία ήταν γαμάτη, αλλά σαν χαρακτήρας μου αρέσει, γιατί είναι που λέμε η θεία δίκη. Έτσι, δηλαδή θέλει την ισότητα, θέλει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Είναι σαν τον Liam Neeson στις ταινίες Taken, λίγο από John Wick, λίγο, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιεί πάντα. Αυτό είναι που με εξιτάρει γενικά με τις τεχνικές πολέμου, ειδικές δυνάμεις και τα λοιπά, ότι είναι τα λεγόμενα trigger points που δεν είναι ψέματα τα όσα βλέπετε. Ξέρετε πώς είναι στο Bourne Legacy, δηλαδή τα trigger points τα οποία πιάνουν ζωτικά σημεία τα οποία σε αφοπλίζουν, ή όπως βλέπετε στις πολεμικές τέχνες Kung Fu και λοιπά. Όλα έχουν τη σημασία τους, όλα είναι αληθινά, ότι δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο πώς να πιάσεις κάποιον, να τον αφοπλίσεις. Μου αρέσει που μας το δείχνει αυτό σε τέτοιων ειδών ταινίες όπως είναι και το Taken και το John Wick, ότι η τακτική είναι πάνω απ' όλα. Και ότι πάλι θα τους βάλει όλους στη θέση του, είναι μια κλασική ταινία από την τριλογία και τελειώνει με το τελευταίο κεφάλαιο, το τρίτο, που θέλω να πιστεύω θα είναι καλύτερη από τη δεύτερη. Η δεύτερη δεν με τρέλανε τόσο, δεν έχει να κάνει με το cast, με τον Πέδρο Πασκάλ, αλλά θεωρώ ότι η πρώτη ήταν η πιο ενδιαφέρουσα, ίσως επειδή μας έδειχνε το χαρακτήρα σαν πρώτη φορά κτλ. Εντάξει, εγώ απλά θέλω να πιστεύω θα είναι καλύτερη από από τη δεύτερη. Και κάτι τελευταίο, μάλλον μπορεί να μην κάνω το air. Χθες είδα το τέτοιο, πείτε το. Χθες είδα το Evil Dead, το Rise. Εντάξει παιδιά, η ηθοποιός καταπληκτική. Θα πω περισσότερες λεπτομέρειες στην κριτική που θα την ετοιμάσω τις επόμενες μέρες. Εντάξει, δεν θα πω κάτι παραπάνω, απλά μπορώ να πω ότι σε πολλά σημεία μιλάμε χαίστηκα, όπως ήταν με του Russell Crowe, ο εξορκιστής του Πάπα, αυτό The Pope Exorcist. Λοιπόν, να περιμένετε την κριτική αυτή, κάντε like, subscribe, έρχονται και άλλα βίντεο και εμείς θα τα πούμε σύντομα στην επόμενη κριτική, τα φιλιά μου. Ας περιμένω κάτω στα σχόλια να συζητήσουμε για τις ταινίες σας, τι σας αρέσει και τι όχι, και τα λέμε σύντομα. Γεια σας!